Καλώς ήρθατε στο σημερινό επεισόδιο του Ask the Guitar Coach, το μοναδικό podcast στο οποίο απαντάμε τις δικές σας κιθαριστικές ερωτήσεις. Αν ενδιαφέρεστε να εξελίξετε το παίξιμό σας στο maximum βαθμό, στείλτε μου ένα email στο email ioannis@ioannis.org για να σας ενημερώσω για τα πακέτα εκμάθησης κιθάρας του Elite Guitar Coaching. Πάμε λοιπόν να δούμε τη σημερινή μας ερώτηση. Πώς είναι δυνατόν να ξαναρχίσεις να βελτιώνεσαι όταν πέσεις σε ένα μουσικό τέλμα και δεν έχεις πρόσβαση σε κάποιο καλό καθηγητή? Άλλη μια πολύ καλή ερώτηση λοιπόν από κάποιο ακροατή μας, ο οποίος ρωτάει: υποθέτουμε ότι δεν έχουμε πρόσβαση σε κάποιο καθηγητή, ο κιθαρίστας θέλει να συνεχίσει να βελτιώνεται, αλλά αυτή τη στιγμή έχει πέσει σε κάποιο τέλμα. Να ξεκαθαρίσω λοιπόν, ξεκινώντας την απάντηση, ότι δεν θα είναι εύκολο. Συνήθως για να έχεις πέσει σε τέλμα, έχεις φτάσει στο σημείο στο οποίο αυτά που μπορούσες να τα κάνεις μόνος σου τα έχεις κάνει και πραγματικά χρειάζεται εξωτερική βοήθεια. Αλλά επειδή αυτό δεν είναι εντελώς απόλυτο, θα πούμε μερικά πράγματα που μπορούν να βοηθήσουν. Αγαπητέ φίλε λοιπόν, θα κοιτάξεις τα Big 3, τα τρία μεγάλα μέρη του παίξηματος της κιθάρας, τα οποία είναι, τα λέω σε μορφή επικεφαλίδας, τεχνική, θεωρία, αυτοσχεδιασμός. Όσο αφορά τώρα σε πιο πρακτικό επίπεδο, η τεχνική έχει σχέση με το σώμα σου, με το παίξιμο της κιθάρας, δηλαδή με αυτό που λέμε τη σωματική ικανότητα. Αν μπορείς να παίξεις κάτι καθαρά, να το παίξεις γρήγορα, αυτό το πράγμα. Μετά η θεωρία θα την απλουστεύσουμε για τη συγκεκριμένη περίπτωση στη γνώση της αστιέρας. Δηλαδή να ξέρεις τις κλίμακες, τις συγχορτίες και τα αρπέτζιους. Και τρίτο, ο αυτοσχεδιασμός θα έχει σχέση με την φρασεολογία και τη χρησιμοποίησή της. Έχουμε δύο παρακλάδια εδώ. Ένα είναι το να μαθαίνεις φρασεολογία και δεύτερο είναι το να μάθεις πού να χρησιμοποιείς τις φράσεις που έμαθες. Οπότε λοιπόν, για να σιγουρευτείς ότι είναι maximum οι πιθανότητες να βελτιώνεσαι ακόμα και χωρίς να έχεις πρόσβαση σε κάποιο καλό καθηγητή που κάνει ένα προσωποποιημένο πρόγραμμα μελέτης για σένα και σε παρακολουθεί, έχει την εποπτεία της βελτίωσής σου και της πρόοδου σου, θα ξεκινήσεις πρώτα απ' όλα με το τεχνικό μέρος. Θα δεις σε ποιες τεχνικές δεν είσαι αρκετά καλός και θα αρχίσεις να κάνεις ασκήσεις για τις τεχνικές αυτές. Αν εσύ μπορείς να παίζεις 100 λεπτά την ημέρα, θα πω δηλαδή 1 ώρα και 40 λεπτά, το 50 με 60% του χρόνου θα πρέπει να είναι στις τεχνικές ασκήσεις. Πάμε τώρα στο δεύτερο. Το δεύτερο είπαμε ότι είναι η θεωρία, δηλαδή η γνώση της αστιέρας. Πρέπει να μάθεις τις βασικές κλίμακες, τις βασικές συγχορδίες και τα βασικά αρπέτζιο σε όλες τις θέσεις, σε 5 θέσεις. Αυτό θα πρέπει να παίρνει περίπου 10 με 20 λεπτά την ημέρα. Οπότε μαζί με τα 50 λεπτά που είχες πριν για την τεχνική, αν βάλουμε άλλα 10 με 20, είμαστε στα 60 με 70 λεπτά. Τα τελευταία 30 με 40 λεπτά θα είναι πάνω στο να μάθεις φρασεολογία, να μάθεις μουσικές φράσεις και στο να τις χρησιμοποιήσεις παίζοντας πάνω από backing tracks. Αυτό ακριβώς χρόνο δεν μπορούμε να δώσουμε σε αυτό, εξαρτάται και από την τεχνική σου αρτιότητα, αλλά και από το είδος μουσικής που παίζεις. Δηλαδή, αν είσαι εντάξει σχετικά τεχνικά και παίζεις παραδοσιακό blues, μια καινούργια φράση μπορεί να τη μάθεις μέσα σε 2-3 λεπτά. Αν όμως παίζεις neoclassical metal ή progressive metal, μπορεί να πάρει εβδομάδες το να μάθεις μια καινούργια μουσική φράση. Αυτό όμως είναι περίπου το ποσοστό. Κάνε 50% τεχνική, 10 με 20 γνώση αστιέρας και 30 με 40% πάνω στην εκμάθηση καινούργιων φράσεων και πάνω στο να τις χρησιμοποιήσεις. Όσο αφορά την εκμάθηση των φράσεων, είναι σημαντικό να μάθεις φράσεις και στα 5 boxes του Kate συστήματος, φράσεις από διαφορετικές κλίμακες και επίσης με διαφορετικές τεχνικές. Έχουμε κάνει άλλο βιντεάκι το οποίο εξηγεί όλη τη διαδικασία αυτή της φρασιολογίας και πώς τη μαθαίνουμε. Με αυτό λοιπόν το ποσοστό 50, 10, 20, 30, 40 σου δίνει τις maximum πιθανότητες να μπορέσεις να βελτιωθείς όσο περισσότερο γίνεται προσπαθώντας μόνος σου. Αυτά λοιπόν για το συγκεκριμένο θέμα. Δεν είναι κάτι εύκολο κάποιος ο οποίος παίζει κάποια χρόνια και έχει χτυπήσει ένα τέλμα να μπορέσει να ξεκολλήσει από εκεί χωρίς εξωτερική βοήθεια, αλλά το
πρόγραμμα το οποίο δώσαμε δίνει τις maximum πιθανότητες. Αυτά λοιπόν και τα λέμε στο επόμενο Ask the Guitar Coach. Γεια χαρά!